Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα Κώστα. Εγώ θα επιμείνω στο καλησπέρα γιατί έχουμε ακόμη 90 λεπτά Κυριακής να καταναλώσουμε. Σωστό. Στη Νέα Υόρκη, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και προσπαθούμε κι εμείς να μπούμε στους ρυθμούς της, καθώς τις τελευταίες 48 ώρες προσπαθούμε να επανέλθουμε, να βρούμε τους ρυθμούς μας με βάση τη διαφορά της ώρας. Αν δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την ξενάγηση με το που βρισκόμαστε, που βγάζουμε αυτό το ζωντανό. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν, θα δείτε κι εσείς, στην έκτη. Βρισκόμαστε πάνω στην έκτη λεωφόρο. Εδώ βρίσκεται το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της ΕΡΤ. Πίσω μου ακριβώς στα 500 μέτρα είναι ένας διάσημος συναυλιακός χώρος, ένας από τους πλέον διάσημους συναυλιακούς χώρους του Μεγάλου Μήλου, είναι το Radio City. 10 μέτρα πιο κάτω είναι τα στούτιο του NBC. Από εκεί προβάλλεται η εκπομπή του Jimmy Fallon, το Tonight Show. Δεν έχετε Jimmy Fallon. Πιστεύω θα αρκεστείτε στο Jimmy Gatzkio για να μάθετε τα περαιτέρω. Για εμάς είναι υπέροχος. Ο δικός μας ο Τζίμις είναι top, δεν το συζητάμε. Ο δικός μας ο Τζίμις είναι καλύτερος, δεν το συζητάμε. Να μας έδιναν τον Τζίμι Φάλλον, εμείς τα λέγαμε πέρα από εδώ, εμείς θέλουμε Γκάτσιο. Έτσι, εντάξει, συγγνώμη. Και αν και κατά τη γνώμη πρέπει να πας να μπεις, να βγάλεις ένα live από εκεί μέσα. Και να τους δείξεις πώς γίνονται κανονικά τα live, τα σωστά, τα live, τα ορθόδοξα. Λοιπόν, θα το ήθελα πάρα πολύ γιατί σχηματίζονται καθημερινά ουρές. Σχηματίζονται καθημερινά ουρές για να. Όχι μόνο για να παρακολουθήσουν την εκπομπή, κάτω από τα στούντιο υπάρχει και ένα μουσείο, υπάρχει και ένας χώρος που μπορείς να αγοράσεις προϊόντα που προβάλλουν το σήμα του NBC και καθημερινά έχουμε δει να μαζεύεται πολύ κόσμο, σχηματίζεται ουρές όχι μόνο γύρω από το NBC αλλά και στις τοπικές καντίνες, ούτως ή άλλως γνωρίζετε ότι είναι διάσημα εδώ τα hot dog και πάρα πολλοί είναι οι Νεοϊορκέζοι που αυτήν την ώρα σχηματίζουν ήδη ουρές για να φάνε το συγκεκριμένο έδεσμα. NBC δεν ήταν δεν προέβαλε τα φιλαράκια, τα έβλεπα χτες. Ήταν τα Friends, ήταν χθες το πρώτο επεισόδιο πριν από 30 χρόνια, το 1994. Και έτσι κάτι με έπιασε που το είδα αυτό. Οπότε, ακριβώς. Αν βρεις κανένα αναμνηστικό εκεί, ωραίο, θα το φορέσω στην εκπομπή ζωντανά. Εγώ θα ήθελα, αν φέρεις, αλλά δεν γίνεται αν μπορέσει. Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί να φέρει. Χοντόγκ, ρε παιδί μου, από τη Νέα Υόρκη. Χοντόγκ να φέρει ο άνθρωπος. Τα έχει πανιάσει μέχρι να φτάσει εδώ πέρα. Σου λέω ότι δεν μπορεί. Να το φάει καλύτερα και να μας πει πώς ήταν. Χοντόγκ και θα το κάνεις, βρε Δημήτρη μου, να το φας. Να το φάω όχι, αλλά μπορώ να έρθω στο γραφείο να σας πάρω να πάμε μια βόλτα και να φάμε στην Αθήνα ένα hot dog, γιατί μέχρι να το φέρω εκεί, πιστεύω, το είπε σωστά και ο Κώστας, θα έχει πανιάσει, θα έχει χαλάσει το λουκάνικο, θα έχει χαλάσει η όλη γεύση. Επομένως, καλύτερα να βρεθούμε στην Αθήνα για να πάμε οι τρεις μας. Ωραία, να δοκιμάσουμε ο Κώστας. Κάπου. Έτσι. Ραντόμο τα γόρια. Μαβίλη, να σου πω, έχει κρατήσει δύο τιμές ο άνθρωπος. Απόλυτα. Τώρα το έχει κρατήσει τις τιμές καλές, την ποιότητα καλή ο άνθρωπος εκεί, είναι μια χαρά όλα. Σε στριμώξαμε με δέσμευση και ο Γκάτσιος και εγώ, κερνάς εσύ βρώμικο. Για πάμε να δούμε, ξέρουμε ποια ημερομηνία και ώρα και λεπτομέρειες για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακριβώς, Κώστα, ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα και για την ημέρα αλλά και για την ώρα της έκτης μέσα σε ένα χρόνο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 παρα 20 ώρα Νέας Υόρκης, 7 παρα 20 ώρα Ελλάδας, η νέα συνάντηση των δύο ηγετών και θα πραγματοποιηθεί με βάση το γνωστό σχήμα 3-3 που έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή μαζί με τους δύο ηγέτες θα βρίσκονται οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών καθώς και οι επικεφαλείς των διπλωματικών τους γραφείων. Έτσι κι αλλιώς πλούσια θα είναι η ατζέντα των συζητήσεων που θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Επισκόπηση των διμερών σχέσεων, μεταναστευτικό, περιφερειακές εξελίξεις. Η Αθήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναμένεται ότι θα θέσει και το ζήτημα του Κυπριακού. Έτσι κι αλλιώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου πριν πάρει τον δρόμο για να έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη για την πενθήμερη παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα συζητήσουν και έτερα θέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Περιφερειακές εξελίξεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν φρόντισε πριν καν αναχωρήσει από την Τουρκία για να έρθει στη Νέα Υόρκη να δώσει το στίγμα των προθέσεών του. Επιτέθηκε στο Ισραήλ, έκανε λόγο για ένα κράτος που ουσιαστικά όπως υποστήριξε λειτουργεί σαν τρομοκράτης. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις πάγιες ελληνικές θέσεις εκπεφρασμένες σε όλους
όλους τους τόνους από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για μια άμεση ολοκλήρωση των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα αλλά και στην απελευθέρωση των ομήρων. Και πάνω σε αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο ακόμη σημαντικά ραντεβού. Το ένα είναι με τον Ισραηλινό ομολογό του, το άλλο με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα υπάρχει επίσης, ενημερωθήκαμε πριν από λίγες ώρες, και μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Μακρόν, τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η τριμερή Ελλάδας, Γαλλίας, Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημείο αναφοράς θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Προέκυψε λοιπόν και συνάντηση με Μακρόν και με τον Χρυστοδουλίδη. Μάθαμε και θα πούνε αύριο. Νομίζω πρέπει να σας αφήσουμε να. Δεν ξέρω τώρα να πω. Να σας αφήσουμε να κοιμηθείτε, να σας αφήσουμε να βγείτε. Πριν ολοκληρώσω έναν. Εάν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι μόνος μου εδώ, υπάρχουν δύο συνεργεία και μία παραγωγός που μας συνοδεύει και πραγματικά εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι πρέπει να τους αναφέρω. Εννοείται. Ξεκινάω από την παραγωγό μας, την Ευέλπιδα, την Ανδρέα Δάκη. Τους τέσσερις υπόλοιπους θα τους πω με αλφαβητική σειρά, γιατί κινδυνεύω να έχουμε παρεξηγήσεις και να τρέχω να ζητάω να με βγάλουν ζωντανό. Είναι ο Κώστας Γιαβρίμης, είναι ο Μερκούρης Μουντζόγλου, είναι ο Φώτης Πάντος, είναι ο Γιώργος Τσάπρας. Λοιπόν, σε όλους την καλημέρα μας, τους χαιρετισμούς μας, έτσι μια πιο μεγάλη αγκαλιά μας, όπως το Φώτη, θα παρεξηγηθώ. Όχι, δεν παρεξηγείται κανείς. Εγώ γι' αυτό δεν το NBC τους αφήνει να μπουν μέσα. Κατ' ουσία να μπει μέσα Γκάτσιος, Εύελπης, Μερκούρης, Τσάπρας, αυτά, πάντως τελείωσε. Η ομάδα είναι, που κερδίζει. Η ομάδα είναι Dream Team, θα μπει μέσα τους αρρώσει όλους. Θα πούν ποια NBC αυτά, θα τους πει, δεν ξέρω πώς γίνεται η τηλεόραση. Οπότε καλά κάνετε και μένετε μακριά. Εντάξει, μην ανησυχήσουν οι συνάδελφοι. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό το πρόγραμμά τους. Και τέτοια ώρα για εμάς, τέτοια ώρα και για τα ίδια τα παιδιά, είναι δύσκολο να βγαίνουν. Και ήταν και υπέροχο το πλάνο. Λίγο να σου πω κάτι, Δημήτρη, βγήκες και άκουσα λίγο σιρήνα Νέας Υόρκης. Οπότε κάτι, ένα ζουρτσούρισμα, ένα ανατριχιασμό ένιωσα, γιατί έζησα λίγο μέσα από ταινία. Και όλη αυτή η περιγραφή. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και κουράγιο.